Λες και φύσηξε ο κόσμος λίγο νωρίτερα. Ναι, ακριβώς έτσι, ακριβώς όπως θα λες έγινε. Ο Ναβάρο 90% έκλεινε το μεχνίδι στα χέρια του. Ας τόξει και τώρα πάμε. Τις ειδικές καταστάσεις εδώ και ώρα και το ενδεχόμενο της παράτασης παίζει. Επαναφορά του Μάτζαρη για το Σπανούλι. 4, 3, 2. Σλούκας έξω, πριν τεζίσαι σου τριοντμόντο. Ναι! Άγιος Γεώργιος Πρίντεζης στέλνει τον Ολυμπιακό στο Final Four. Αυτό δεν ξενάγινε. Είναι καλύτερο για την Κωνσταντινούπολη. Είναι μοναδικό. Είναι πρωτοφανές. Πρίντεζης με τρεις. Και όχι με πεντακτάρι αυτή τη φορά. Ο Άγιος Πρίντεζης του Ολυμπιακού σε ένα μοναδικό φινάλε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Όλος ο κόσμος μπήκε στο γήπεδο. Ένα φοβερό μπάζερ μπίτερ. Ολυμπιακός με 71-68 ρίχνει την πάσα στο Καραμπάτσο και είναι στο Final Four της Μαδρίτης. Η ομάδα των θαυμάτων, η ομάδα των υπερβάσεων. Αποθεώστε την, υποκριθείτε στο μεγάλο Ολυμπιακό. Τελείριο ενθουσιασμού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 15 και πλέον χιλιάδες πιστοί οπαδοί των Ερυθρολεύκων σε ένα μοναδικό τελείωμα. Το άξιζε, ήταν συγκλονιστικό. Ήταν διαστημικό όλη τη σειρά των play-off. Ναι. Είχε τη γιορτή του, μεγάλη χάρη του Αγίου Γεωργίου απόψε. Ο Άγιος Γιώργος βοήθησε, παρότι δεν είναι Άγιος Πυρίδωνος, Άγιος Νικόλαος Πολιούχος του Πειραιά. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Ναι, δικαιώθηκε, γιατί είχα πει ότι ο Ολυμπιακός στέκεται καλύτερα στην Μπαρτσελόνα. Η ομάδα που μπορούσε να χάσει. Η ομάδα με γεννημένους νικητές. Με τον αρχηγό Βασίλη Σπανούλη και τον υπαρχηγό Γιώργο Πρίντεζη να πετυχαίνει το νικητήριο τρίποντο στην εκνοή του χρόνου και να ρίχνει την Μπαρσελόνα στο Καραμπάτσο. 71-68 και τα πλήθη παραλυρούν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και πώς θα μπορούσαν να τους κρατήσουν νωρίτερα με την άβρα τους, με τη φωνή τους, με την ανάσα τους. Λες και έδιωξαν τη βολή του Ναβάρο το καλάθι του Ολυμπιακού και τώρα ο Πρίντεζης στη βραδιά της ζωής του. Αλλά πόσες φορές θα το πούμε αυτό για τον Γιώργο Πρίντεζη. Ο ίδιος είπε δεν ήταν η Κωνσταντινούπολη, ήταν το Λονδίνο. Δεν ήταν το παιχνίδι της ζωής του, το δεύτερο μάτς στη Βαρκελόνη. Όμως το απόψινό νομίζω ότι και πάλι θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στην ύλη όλων, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός Νίκο Λινάρδο στο Final Four. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που πέρασε στο Final Four κρίνεται μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Κέρδισε μια ομάδα με μεγαλύτερο budget, με μεγαλύτερη και σπουδαία παράδοση, έσπασε το αίτητο της έδρας, πήρε το πλεονέκτημα και το έφερε στον Πειραιά και νομίζω ότι δικαιούται που περνάει απέναντι σε αυτή την Μπαρτσελόνα. Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη καρδιά γύρω στο παιχνίδι, αλλά χρειάστηκε βοήθεια και του αρχηγού και του υπαρχηγού, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, πράγμα το οποίο θα μελετήσουμε αργότερα. Τα έχουμε ζήσει όλα. Τα έχουμε ζήσει όλα στο μπάσκετ. Όχι, με τον Ολυμπιακό. Μέχρι την επόμενη μέρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Παίζει απέναντι τη Ρώσικη Αρκούδα σε έναν Έλληνα προπονητή, σε ένα ελληνικό προπονητικό team. Νομίζω θα είναι πολύ μια μεγάλη μάχη. Η ΣΕΣΕ κάνει το μεγάλο φαβορί, αλλά ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής από αυτή τη σειρά των play-off. Είναι στο Final Four. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τον Αντρέη Κυριλέκο και την παρέα του. Έτσι. Πάντως πιάνει τρομερές ιστορίες και αυτή η σειρά του Ολυμπιακού με την Μπαρσελόνα με τη συγκλονιστική απόδοση του διαστημικού, του υπερηχητικού Γιώργου Πρίντεζη, αλλά και τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Final Four της Μαδρίτης. Ξανά και ξανά. Και αν πάμε και στην παράδοση της ΣΕΣΕΚΑ Ολυμπιακός, τότε νομίζω η παράδοση είναι υπέρ του Ολυμπιακού, έτσι. Κατάθεση ψυχής λέγεται αυτό έτσι, που συνέβη απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γιώργος Αγγελόπουλος κουβάρι, ένα κουβάρι, μια γροθιά με τον κόσμο του Ολυμπιακού, με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Θα πληρώσουν οι διοκτήτες της ΚΑΕ ένα σοβαρό πρόστιμο, γιατί μπήκε ο κόσμος στο γήπεδο με το τρίποντο του Πρίντεζη. Αλλά νομίζω μπροστά στη χαρά αυτής της πρόκλησης και με τον τρόπο που ήρθε σε αυτό το συγκλονιστικό φινάλε που ήταν καλύτερο και από το φινάλε της Κωνσταντινούπολης, είναι ένα πρόστιμο κάποιων δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Άλλωστε οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ 10 χρόνια τώρα έχουν ξοδέψει πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για αυτή την ομάδα.
Έτσι και είναι η δικαίωση των Αγγελόπουλων, είναι η δικαίωση του Σερόπουλου, είναι η δικαίωση των παικτών, του Σπανούλη και βεβαίως του Πρίντεζη. Αυτή η πρόκληση στο τέλος της ημέρας, χαμηλά στο small print γράφει Γιώργος Πρίντεζης. Ασφαλώς θα μου κάνει. Το καλύτερο δώρο του έκανε ο Θεός, ο Άγιος Γιώργιος, και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός Πανάξια είναι στο Final Four της Μαδρίτης. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε και με τον Κώστα Σπουλά και τον Γιάννη Ράνιο στον αγωνιστικό χώρο, γιατί γίνεται ένας πραγματικός χαμός, πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω, όχι για την αποφώνηση, για τις συνεντεύξεις πλέον των μεγάλων πρωταγωνιστών.